Dimitri. Βλαγητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν οδό, αλληλούια. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Αλληλούια. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσεν τα κρίματα σου εν παντί καιρό. Αλληλούια. My soul fainted because of its listlessness. Establish me in your words. Alleluia. Πίνουν την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και είσαι πλέον εξίαν. Alleluia. Despondency held me because of sinners who abandon your law. Alleluia. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμμανόντων των νόμων σου. Αλληλούια. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σε εντολά σου. Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπεραναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού Σοφίας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτής εν θα ήδη και η αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστώ το αθανάτο βασιλή και Θεό ημών ετησώμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For you are the resurrections, the life and the repose of your departed servant Sophia, Christ our God, and to you we give the glory, as to your Father, who is from everlasting and your all holy, good and life-giving Spirit, now and always and forever and ever. Αμήν. Εχείρε σου επίσαν με και πλάσαν με, συνετισόν με και μαθήσω με τα σέντολα σου, ελέησον με, Κύριε. Ότι γεννήθηνος κασκός εν πάχνει τα δικαιώματα σου καπελαθών μην, ελέησον με, Κύριε. I am yours, save me, for I search your ordinances. Have mercy on me, O Lord.
κρυμάτων σου και ξεκλίνα ότι εσύ εν ομοθετησας με λέησον με Κύριε. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διανταμείψην. Ελέησον με Κύριε. Καιρός του πείσε το Κύριο, διασκέδασον τον νόμον σου. Ελέησον με Κύριε. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Have mercy on me, Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant Sophia. Christ, our God, and to you we give the glory, as to your Father, who is from everlasting, and your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Eleison me alleluia. Επίβλεψον επέ με και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομα σου. Αλληλούια. Νεότερος εγώ ημίν και εξουδενωμένους τα δικαιώματα σου καπελαθώμην. Αλληλούια. O Lord, according to your mercy, give me life according to your judgment. Alleluia. Άρχοντες, κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αλληλούια. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματα σου βοήθησι μη επλανήθην ως πρόβατον απολόλος ζήτησον την δούλην σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη. Κύριε ελέησον, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου Σοφίας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χορός, εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου, εύρω καγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολολός πρόβατον εγώ ημί, ανακαλέσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, ο πάλε με εκ μειόντων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξισελήφθην,
εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. I am an image of your ineffable glory. Thou art the scars of my transgressions. Take pity on me, the work of your hands, O Master, and cleanse me by your compassion. Grant me the desired homeland for which I long, making me again a citizen of paradise. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός την δούλη σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δικαίοι εκλάψουσιν ως φωστήρες, την και κοιμημένη δούλην σου ανάπαυσον, παρορών αυτής πάντα τα εγκλήματα. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us devoutly praise the threefold radiance of the one God as we sing. Holy are you, the Father without beginning, the co-eternal Son and the Divine Spirit. Illumine us who worship you in faith, and deliver us from the eternal fire. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνή Θεόν σορκητεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένους των ανθρώπων εύρατον την σωτηρίαν, δια σου εύρωμεν παράδεισον, Θεότο και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά τον Άγιον ανάπαυσον Χριστέ, την ψυχή της δούλη σου, εν θα ουκέστη πόνος πολύ.
Ναι, ποιά του βίου τρυφίδι, αμένη λύπης αμέτωχος, ποιά δόξα έστηκεν, επιγείς αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Μη αρρωπή και ταυτά πάντα θάνατος διαδέχεται, αλλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της ισορρεότητος είναι εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπο. Ως άνθος μαραίνεται και ως όνον παρέρχεται και διαλύεται πας ανθρώπος, πάλιν δε ηχούσις της άλπιγκος, νεκρίος εν σεισμό, πάντες αναστήσονται προς τη συνυπάντηση. Χριστέ ο Θεός, τότε δέσποτα, ειν μετέστησας εξ ημών, εν τες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές, το πνεύμα της εις δούλη σου Χριστέ. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον, ου παραμένει ο πλούτος, ο συνοδεύει η δόξα, επελθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε, διό Χριστό το αθανάτο βασίλη βοήσομεν, την μεταστάσαν εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφίας ο φυσικότατος δέσμος, θείο βουλήματι αποτέμνεται, διώς εικετεύομεν την μεταστάσαν ανάπαυσον εν σκηνές των δικαίων σου ζωδότα φιλάνθρωπε. I remembered how the prophet once said, I am but dust and ashes. And then I looked into the graves and saw the naked bones, and in turn I exclaimed, who can tell which one was a king, which one a soldier, rich or poor, a righteous man or a sinner? Nevertheless, O Lord, grant that your servant may rest with the righteous in your love for humanity. Αρχήμικε υπόσταση στο πλαστούργο σου γεγόνε πρόσταγμα, βουληθείς γαρέξα ορατούτε και ώρα της μεζών, συμπήξε φύσεως γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δοκάς δε μη ψυχήν τη θεία σου και ζώπιο έμπνευση, διώσω τυρ την δούλην σου εν χωραζόντων εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. O Savior and life giver, to her you whom transferred from this fleeting life, grant rest as she cries out, glory to you, O Lord. I grieve and I lament when I think about death, and when I see the beauty which God made for us in His image, lying formless in the grave, without glory and unsightly,
Amazing, what is the mystery that happened to us? How we were given over to the decay and the coupled with death. Indeed, as it is written, this is all by the command of God, who grants repose to those who've passed away. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. O Lord, your death gave rise to immortality. For if you had not been enclosed in the tomb, then paradise would not have been opened. Therefore grant repose to the departed in your love for humanity. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγνή Παρθένε του λόγου πύλη του Θεού ημών μήτυρ οικέτευε σωθήνε ημάς. Κράξουμε Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, που ποτέ παρασιωπήσεις απ' εμού και μη θυσούμε στην καταβαίνωση της λάκων προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Αδελφοί, που θέλομεν ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων, ή να μην λυπήστε καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, το και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Τούτο γαρημήν λέγομεν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, που μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιν κι Θεού, καταβήσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Επίτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμας είναι αυτοίς, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. The reading is from Paul's first letter to the Thessalonians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, we could not have you ignorant concerning those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again,
even so through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with the cry of command, with the archangel's call, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξεσαι Κύριε, δόξεσαι. Υπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πεψαντέμι, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και εν είναι στην όντε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσονται ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωή νεν αυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει νεν αυτό, και εξουσίαν έδωκε νεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι ως ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται ότι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, είδε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ουδύναμαι εγώ ποιήν, απ' με αυτού δεν καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία εστίν, ότι ούζει το θέλημα το αιμό. Αλλά του πέψαντος με πατρό. The reading is from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said to the Jews who came to him, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and does not came into judgment, but passes from death to life. Truly, truly, I say to you, the hour is coming, and now is when the dead will hear the voice, and the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming
when all who are in the tombs will hear his voice and come forth, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. I can do nothing on my own authority. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him who sent me. Κυρίου δεϊθόμεν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχή της εξημών μεταστάσεις δούλης σου αυτής Σοφίας, εν σκηνές δικαίων τάξεν κόλπης Αβραάμ αναπαύσεν, και μετά Αγίων συναριθμίσεν. Ημάς δε λέει ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σου η μνήμη ή η μνήμη αιωνία. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία. Και σώσον ημάς.
Brethren, let us give a final kiss of farewell to her who is dead now, and offer thanks to God, for she has departed from her friends and family. She is ready for burial, no longer concerned with anything of vanity or of the weary flesh. Where now are the friends and the family? Therefore, let us pray to the Lord God that He will give rest to her who parts from us. Και προς τάφον επίγεται ουκ έτη φροντίζουσα τα της ματαιότητος και πολύ μόχθους αρκός ουν ειν συγγενείς τε και φίλοι άρτι χωρίζομεθα ειν πέρν αναπαύσε Κύριος ευξόμεθα. Ποιος χωρισμός ο αδελφή, ποιος κοπετός, ποιος θρήνος εν τη παρούση ροπή, δεύτε ούνας πάσαστε την προ μικρού με θυμών, παραδίδωτε τα φωγάρ, καλύπτε τελήθο σκότι κατοικίζετε νεκρής συνθάπτετε, πάντες συγγενείς τε και φίλοι άρτι χωρίζομεθα ειν πέρ αναπάσε Κύριος ευξόμεθα. Brethren, separation is so hard, such a lamentation, such a grieving at this grave turn of events,
come to kiss her who was with us just a short time ago. She is taken for a burial and lies 6 feet under, dwelling in the darkness and now buried alongside the dead. Come now, all her friends and her family, fervently we pray to the Lord God that He will give rest to her who parts from us. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώζε τους ελπίζοντας είσαι, μήτυρ του αδύτου ηλίου, Θεογεννήτρια, αίτησε πρέσβειες σου τον υπεράγαθον, αναπαύσε δεόμεθα την νυν μετάστασα, εν θα αναπαύονται των δικαίων ψυχέν, θείων αγαθών πληρών όμων, δείξον εν αυλές των δικαίων, εις μνημόσυνων Panamomeonion. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Save those who have placed their hope in you, Mother of the Son, never setting, and Theotokos all pure, we entreat you, pray to God the most benevolent, that He grant everlasting rest by your intercessions to the one departed, where the souls of righteous repose. Grant that she inherit the good things that our God prepared in the dwellings of the righteous for eternal memory.
Άγιος αθάνατος ελέησον ημών.